Φίλες και φίλοι του Ένωση.gr, καλησπέρα. Είναι Δευτέρα, 1η Νοεμβρίου και είμαι ο Πάνος Λούπος στο σχόλιο της ημέρας. Όχι ότι δεν τα περιμέναμε, όχι ότι δεν προειδοποιούσαμε όλη την περασμένη εβδομάδα, όχι ότι δεν ξέραμε ότι ο Άρης θα έρθει στην Αθήνα για να προκαλέσει, για να βάλει παγίδες στην ΑΕΚ και στον κόσμο της. Φυσικά ούτε η ΑΕΚ τσίμπησε, ούτε ο κόσμος της τσίμπησε και ο Άρης έφυγε ως συνήθως από την Αθήνα, συγκεκριμένα για 49η φορά με σκυμμένο το κεφάλι και με ήττα από την ΑΕΚ, ενώ έχει σε όλη του την ιστορία 4 νίκες στην Αθήνα. Στο καλύτερο του παιχνίδι για φέτος και σε ένα κακό είναι αλήθεια παιχνίδι από την ΑΕΚ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Εν πάση περιπτώσει, από εκεί και πέρα βέβαια έχουν συμβεί κάποια πράγματα σημεία και τέρατα, κάποια πράγματα που ξεπερνάνε ακόμα και την ντροπή, ντρέπεται και η ντροπή. Είναι ορισμός της αναξιοπρέπειας, ειδικά αυτό που έχει συμβεί με τις υποτιθέμενες μπανανόφλουδες. Έχουν ξεφτυλιστεί ανεπανόρθωτα, αλλά πέρα από το γέλιο που προκαλεί όλη αυτή η προπαγάνδα, μια προπαγάνδα που θυμίζω ένα θέμα έπαιξε σε κανάλια, έπαιξε σε site και πήγε να ρίξει λάσπη σε έναν ολόκληρο κόσμο. Έτσι. Φυσικά δεν υπήρξαν ποτέ μπανανόφλουδες, υπήρξαν μόνο ταινίες, tapes για τις επικαλαμίδες μέσα από τις κάλτσες του Μπρούνο Γκάμα. Αφήνουμε στην άκρη ότι ήταν ο Μπρούνο Γκάμα και όχι ο Καμαρά, εν πάση περιπτώσει, που έγραψαν. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια επικίνδυνη, άθλια προπαγάνδα για την οποία εκτίθενται ανεπανόρθωτα και θα έπρεπε, κατά την προσωπική μου άποψη, επειδή πραγματικά βλέπεις ότι δεν έχουν ίχνος τσίπας, να κινηθεί και νομικά η ΠΑΕΑΕΚ για όλη αυτή τη λάσπη. Από εκεί και πέρα προφανώς έχουν εκτεθεί και με όλες αυτές τις φάσεις για τις οποίες κλαίνε από χθες και από τους κριτικούς διαιτησίας, κυρίως από την πραγματικότητα, από αυτό που έχουν δει τα μάτια μας και φυσικά έχουν ξεχάσει εντός εισαγωγικών να αναφέρουν και τη φάση του πρώτου λεπτού όπου έχει γίνει πεντακάθαρο πέναλτι πάνω στον Μάνταλο. Έτσι, πέναλτι και αποβολή όταν ο Φαμπιάνο δεν αφήνει το Μάνταλο να σηκωθεί, του κλειδώνει το πόδι με τα δύο δικά του πόδια και προφανώς είναι μια φάση ξεκάθαρη που δεν την έβαλαν στις αμφισβητούμενες γιατί δεν μπορούσαν να τη δικαιολογήσουν. Εν πάση περιπτώσει, για να ξέρουμε τι λέμε, επειδή αντίπαλος δεν είναι ο Άρης είναι μια στημένη λιμονόκουπα που χρησιμοποιείται για να κάνει ακόμα μεγαλύτερη αυτή την προπαγάνδα και να προκαλέσει παγίδες στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι ο αντίπαλος ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Προφανώς ο αντίπαλος ΑΕΚ είναι ο Ολυμπιακός. Προφανώς ο Ολυμπιακός έχει καταλάβει ότι φέτος η ΑΕΚ δεν είναι η περσινή ΑΕΚ και ότι είναι η ομάδα που τον απειλεί πιο πολύ από κάθε άλλη. Και προφανώς έχουν να δούνε πράγματα και θαύματα τα ματάκια μας στη συνέχεια. Η ΑΕΚ κάθε αγωνιστική θα έχει να δώσει ένα τελικό, θα έχει να δώσει μία μάχη. Δεν είναι εύκολο το μάτς του ερχόμενου Σαββάτου με τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη και ας παίζουμε στη γειτονιά μας. Ο κόσμος χθες βοήθησε πάρα πολύ, είχε στήριξη με μαζικότητα, κυρίως με πάθος. Μεταξύ 25 και 30 χιλιάδων θεατών βρέθηκαν χθες στο ΆΚΑ. Έχει δέσει από τώρα ότι θα έχει 40 χιλιάδες κόσμο στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πρέπει να κρατάμε την ψυχραιμία μας, πρέπει να μην μας κάνει εντύπωση τίποτα από όσα ακούμε και διαβάζουμε, φρικτά πράγματα. Προχωράμε, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και καλό μήνα.